Είμαστε εδώ. Επιστροφή στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση και θα σας πάω σε έναν φουλ καλοκαιρινό προορισμό που μόνο έτσι πια μπορούμε να ταξιδέψουμε και για την ώρα τουλάχιστον, να μην ακουστώ και άκρος απεσιόδοξη. Γιατί ωραία θα ήταν τώρα να είμαστε στους 30 βαθμούς δίπλα σε μια παραλία κάπου εκεί στη Φλόριντα, να ακούμε ωραία μουσική, να συναντάμε ωραίους χαμογελαστούς ανθρώπους, να πίνουμε τα κοκτέιλ μας και να μην μας νοιάζει τίποτα. Βέβαια, στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πριν πάω να συναντήσω το κορίτσι μου, το αγαπημένο, θέλουμε να πάρουμε μια γεύση για το πώς η Εμμανουέλα περνάει την καραντίνα της στο σπίτι. Το είχαμε δείξει και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε όμως, έτσι θα είναι μια ωραία εισαγωγή για να μας βάλει στην κουβέντα. Θα κάτσω σπίτι, θα αλλάξω σπίτι. Λοιπόν, απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα αλλάξω σπίτι. Θα νικήσουμε τον κορονοϊό. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, πρέπει να απαντήσω στο λεπτό. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, είναι οι φίλοι μου που δεν μπορώ να δω. Θα κάτσω σπίτι, θα αλλάξω σπίτι, οχυρωμένη κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα αλλάξω σπίτι, θα την περάσουμε τη μείωση αυτή. Τι πλάσμα, τι αισιοδοξία είναι αυτή. Πάμε να συναντήσουμε την Εμμανουέλα. Πούντο το κορίτσι. Καταρχάς, πώς γίνεται να είσαι κάθε φορά που σε βλέπω, είτε από κοντά, είτε μέσω της τεχνολογίας, και πιο όμορφη. Και εσύ το ίδιο. Καλώς ήρθες. Γιατί που είστε ακόμα εκεί, δουλεύετε, ενημερώνετε τον κόσμο που σας έχει ανάγκη, πιστεύω, τώρα αυτή την περίοδο. Τι κάνεις, βρε αγαπημένο πλάσμα, που είσαι η επιτομή της αισιοδοξίας, ειλικρινά το λέω, και αυτό σου το χαμόγελο μας δίνει πολύ δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πρέπει να είναι αισιόδοξο, γιατί τα νέα είναι κακά γύρω μας, όλες οι ειδήσεις έτσι είναι κακές και η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πολύ, πολύ. Για τον αισιοδοξικό σύστημα, πέρα ότι εκτός από τη διατροφή, την υγεία και όλα αυτά, η ψυχολογία συνδέεται άμεσα, οπότε καλό είναι να την έχουμε ψηλά, να γελάμε και όλο αυτό θα περάσει, πιστεύω, κάποια στιγμή. Λοιπόν, εσένα σε βρίσκουμε τώρα στη Φλόριντα, από πότε είσαι εκεί? Είμαι από το Νοέμβρη περίπου. Έχω έρθει εδώ πέρα για αυτούς τους μήνες. Ναι, είμαι κάποιους μήνες εδώ. Είδες, τελικά τα είπαμε και μέσω του ίντερνετ. Δεν γινόταν να μην βρεθούμε. Δεν γινόταν. Κοίτα, οι σχέσεις οι μακροχρόνιες δεν γνωρίζουν σύνορα και δεν γνωρίζουν και δυσκολίες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, με οποιοδήποτε τρόπο οι άνθρωποι τα λένε όταν θέλουν να τα πούν. Ναι. Σε βρίσκουμε λοιπόν στη Φλόριντα που μου έλεγες και στις διαφημίσεις ότι είναι καλοκαίρι. Τι ώρα είναι εκεί τώρα που μιλάμε? Είναι 9.30 το πρωί. Καλημέρα, λοιπόν. Είναι πολύ πρωί. Εγώ πίνω καφέ. Πρωί. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, Εμμανουέλα? Θα σου πω, εδώ δεν ήταν κατά καλό καιρό από τον Νοέμβρη. Το Νοέμβρη μέχρι πριν 2 εβδομάδες είχαμε περίπου 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατη θερμοκρασία. Ναι, που δεν ήταν χειμώνας, αλλά μετά πριν 2 εβδομάδες ανέβηκε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και τα κρούσματα εκείνο το Σαββατοκύριακο θυμάμαι ότι ήταν πολύ λίγα. Ήταν περίπου 15-20. Ναι. Και τότε ήταν τα πλάνα αυτά που μου είπατε και όλες και δείξατε. Αυτά με τα για πλάνα... τους απίθαρχους, τους φοιτητές και τον κόσμο ο οποίος ξεχύθηκε στις παραλίες σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ακριβώς. Δεν είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης όλες αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Δεν είναι fake news. Αυτή η παραλία που τώρα, που βλέπω, βρίσκεται 20 λεπτά από εδώ που μένω. Είναι το Clear Water, που θεωρείται καλύτερη παραλία στην Αμερική. Ναι. Είχαν κλείσει, από ό,τι ξέρω, η παραλία του Μαϊάμι και άλλη μία. Οπότε όλοι βρεθήκανε σε αυτή την παραλία ξαφνικά, εκείνο το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα. Πίστευτο. Εγώ εκεί κοντά, ενώ ακόμα και τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο, πήγαινα, περπατούσα στη θάλασσα, έκανα την αθλητική μου δραστηριότητα, όχι σε αυτήν, πιο κάτω, που είναι πιο απόμερα. Οπότε ήξερα περίπου τον κόσμο που πάει. Ήταν πάρα πολύ χωρίς κόσμο. Αυτή είχε πάντα βέβαια λίγο κόσμο, Clear Water. Mm-hmm. Εκείνο το Σαββατοκυριακό δεν πέρασα καν από εκεί. Πήγα πιο κάτω και πραγματικά δεν υπήρχε πουθενά πάρκινγκ. Ήταν όλα γεμάτα. Η παραλία ήταν όλη μαζεμένη εκεί πέρα. Και μου έκανε εντύπωση. Τελικά δεν έτρεξα εκείνη η μέρα.
Έτρεξες κατευθείαν σπίτι. Δεν υπήρχε η ενημέρωση, δεν υπάρχουν κάποια περιοριστικά μέτρα με αφορμή την πανδημία. Υπήρχε ενημέρωση, υπήρχαν περιοριστικά μέτρα, αλλά προέκυψε να συμπίψει το Spring Break, το οποίο είναι οι διακοπές των Αμερικανών, όπως εμείς έχουμε το Πάσχα, δύο εβδομάδες. Εκείνη την περίοδο, γιατί είχε μόλις αρχίσει και ξαφνικά ανέβηκε η θερμοκρασία που όλοι το περίμεναν, να πάνε στην παραλία, οπότε είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις κάποιος στο σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν είναι... Βλέπω κάποιους στο Facebook που λένε για τους άλλους Έλληνες ότι βγαίνετε έξω και πίνετε... Τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, Όχι, είναι παγκόσμιο και μάλιστα η Ελλάδα έχει δείξει πολύ πειθαρχία. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλές χώρες και πολλές χώρες την εκτιμούν πολύ έπειτα από αυτό που οι Έλληνες κάθονται στο σπίτι και φαίνεται πόσο φιλότιμο έχουμε, πόσο πειθαρχημένος λαός μπορούμε να γίνουμε στις δύσκολες στιγμές. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες, αναφέρθηκες στις θερμοκρασίες που παίζουν αυτή την περίοδο στη Φλόριντα και μας είπες ότι ξεκίνησε τον Νοέμβρη με 17 με 20 βαθμούς και ξαφνικά έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 30 την τελευταία περίοδο. Αλλά παράλληλα με τη θερμοκρασία αυξήθηκαν και τα κρούσματα. Που σημαίνει ότι όλο αυτό που λέγεται ότι ο καιρός, ο καλός καιρός και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι σύμμαχος δικός μας και δρά και κατά του κορονοϊού, μάλλον είναι μύθος. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω... Ούτε εγώ μπορώ να το πω με σιγουριά, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά... Αλλά βλέπω αληθινά γεγονότα και νούμερα που συμβαίνουν εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, τότε που ξεκίνησε ο ιός ήταν 20, από τότε που είχαμε 30 βαθμούς Κελσίου, έχει φτάσει σήμερα στα 4.950 κρούσματα στο state της Φλόριντας. Να πω ότι είναι διπλάσιος ο πληθυσμός της Ελλάδας, γιατί παίζει ρόλο και ο πληθυσμός φυσικά, εκτός από τα κρούσματα. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κρούσματα έγιναν μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες με 30 βαθμούς Κελσίου. Mm. Και πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο παίζει ο τουρισμός, διότι έρχονται πάρα πολλοί από βόρειες πόλεις. Εξακολουθεί δηλαδή να ισχύει κανονικά η κυκλοφορία ανάμεσα στις πόλεις. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν κλείσει, δεν έχει σταματήσει η κυκλοφορία, δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Υπάρχει απαγόρευση στα σύνορα όλης της Αμερικής από άλλες χώρες που έρχονται απ' έξω. Όμως μεταξύ των states της Αμερικής μπορεί να μεταφερθεί κάποιος και αυτό δυστυχώς είναι πολύ κακό. Βέβαια. Διότι έρχονται και πολλοί από Νέα Υόρκη, κατεβαίνουν, αλλά ελπίζω, γιατί άκουσα τις προχθές ότι το state της Φλόριντας θα αποφασίσει να κλείσει τα σύνορα, ελπίζω να τα κλείσει ώστε να προστατεύσει τον κόσμο εδώ πέρα. Και γιατί όλοι θέλουν να έρθουν εδώ, γιατί σκέφτονται ας περάσω την καραντίνα μου στο καλοκαίρι. Μπορεί να σκέφτονται και αυτό ότι η θερμοκρασία ίσως να το... Οπότε έρχονται και μεταφέρουν τον ιό και αυτό με απασχόλησε αρκετά και για την Ελλάδα, διότι κάνουμε έτσι μεγάλη προσπάθεια και το φοβάμαι αρκετά τώρα που θα ανέβει η θερμοκρασία, αν ξεκινήσει ο κόσμος να έρχεται, πώς θα γίνει όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι θα λάβουν τα μέτρα τους και ότι η θερμοκρασία δεν θα είναι και κριτήριο για το αν τελικά θα επιτραπεί ξανά η κυκλοφορία ευρέως ή όχι. Πες μου κάτι, είχες σκοπό εσύ να γυρίσεις τώρα ή ούτως ή άλλως θα καθόσουν Φλόριντα? Εγώ ούτως ή άλλως θα καθόμουν. Ναι. Στην αρχή που ξεκίνησε η κατάσταση ήταν το ίδιο η Ελλάδα και εδώ η Φλόριντα, όμως ήταν εκτεταμένη κατάσταση σε κάποιες χώρες που υπάρχουν οι ενδιάμεσες πτήσεις. Οπότε το σκέφτηκα στην αρχή, λέω μήπως να γυρίσω, όμως σκέφτηκα ότι θα πρέπει να περάσω από αεροδρόμια που ήταν επικίνδυνο να κολλήσω, δηλαδή ακόμα και υγιής να ταξίδευα. Οπότε σκέφτηκα ότι πιο συνετό είναι να κάτσω εδώ. Σωστό. Και να περιμένω να κοπάσει η κατάσταση. Δηλαδή, δεν περίμενα βέβαια να ανέβουν εδώ πέρα τα κρούσματα. Πίστευα ότι θα είναι πιο χαμηλό το νούμερο. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς. Δηλαδή, έχουμε 60 νεκρούς στα 5.000 κρούσματα σχεδόν, που είναι 4.000. Με βάση αυτά που γίνονται και στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, και στην Ευρώπη βλέπω έτσι ψηλά τα νούμερα. Ναι. Η Ελλάδα πιστεύω ότι κρατάει καλά τα νούμερα ακόμα. Ίσως τελικά και η καθολική απαγόρευση φέρει ένα αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ίσως βοηθήσει τελικά στο να μην εξαπλωθεί ο ιός. Και εγώ, παρόλο που εδώ πέρα έχουν κλείσει όλα τα εστιατόρια, τα μπαρ,
Οι παραλίες κλείσανε μετά από το βίντεο. Κλείσαν οι παραλίες μετά από την κοσμοσυρωή και το χαμό, ε. Ναι, γιατί είδαν ότι ο κόσμος δεν συμμορφώνεται. Κλείσαν την παραλία και τώρα ο κόσμος δεν μπορεί να πάει πουθενά, αλλά μπορεί να βγει. Δεν σε ελέγχουν από το σπίτι άμα βγεις η αστυνομία. Δεν στέλνετε όπως εμάς, δεν στέλνετε SMS, ούτε δηλώνετε για το τι μετακίνηση θα κάνετε κάθε φορά που θα χρειαστεί, είτε να πάτε για τα ψώνια σας, είτε για κάποιον περίπατο, έτσι. Όχι. Δεν το κάνουμε αυτό. Ακόμα. Εγώ πάντως δεν είναι πολύ κυκλοφορώ, δηλαδή και στο σούπερ μάρκετ έτσι σπάνια θα πάω. Είμαι στο σπίτι και κάνω έτσι δραστηριότητες στο σπίτι. Εντάξει, τώρα θα φτάσουμε στις δραστηριότητές σου, γιατί εσύ φαίνεται ότι μένεις στο σπίτι, διασκεδάζεις, περνάς καλά και κάνεις και όλους εμάς να περνάμε πολύ καλά. Και εσύ το ίδιο μας, και εγώ σε παρακολουθώ και από το ίντερνετ. Ορίστε, κάνω διεθνή καριέρα, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι. Όταν ήμουν Αθήνα, σε έβλεπα από Αθήνα, τώρα από Φλόριντα. Πώς περνάει λοιπόν ο χρόνος, πώς κυλάει ο χρόνος στο σπίτι, αγκαλιά με μία κιθάρα όλη μέρα? Ναι, εντάξει, ναι. Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε συμφιλειωθεί στην ιδέα του σπιτιού. Ο κάθε καλλιτέχνης περνάει και το χρόνο μόνος του για να μελετήσει ή να γράψει μουσική. Περνάω το χρόνο γράφοντας μουσική, ετοιμάζω το νέο μου CD, που το οποίο θα κυκλοφορήσω όταν τελειώσει ο κορονοϊός, με το καλό. Κάνω κάποια live στο Facebook που χαίρομαι πάρα πολύ. Επικοινωνώ με τον κόσμο και φίλους μου που είναι και στην Ευρώπη και εδώ στην Αμερική και στην Ελλάδα και γινόμαστε μια παρέα έτσι όμορφη. Τα κάνω Δευτέρα και Πέμπτη. Πολύ και ωραία. Ναι, και στο Instagram τα μεταδίδω. Τι ώρα τα κάνεις τα live, Δευτέρα και Πέμπτη? Σήμερα έχεις live λοιπόν. Ναι, μετά από σένα θα κάνω live. Α, τι ώρα? 7 η ώρα. 7 η ώρα που σημαίνει ότι εκεί θα είναι, κάτσε γιατί λίγο εγώ με τις... Θα είναι 12, εγώ πίνω καφέ. Α, θα είναι 12, άρα θα κάνεις ένα ωραιότατο μεσημεριανό live λίγο πριν από το μεσημεριανό γεύμα. Ναι, και οι Έλληνες πίνουν κρασί και τσικουδιά και εγώ πίνω καφέ. Τσικουδιά έχεις εφοδιαστεί εκεί που είσαι τώρα, γιατί είναι και λίγο και φάρμακο. Έχεις ουζό. Ναι. Εντάξει, έχεις κάτι ελληνικό πάντως. Έχω πολλά ελληνικά, έχει πολλά μαγαζιά εδώ ελληνικά. Να πω ότι οι Έλληνες εδώ είναι πάρα πολλοί. Ναι. Και τα μαγαζιά και εφοδιάζονται προϊόντα και από την Κρήτη. Δηλαδή δεν μου λείπουν. Έχω φέτα, κριτικά παξιμάδια. Τέλεια. Πάντα. Και έχει και εδώ κριτικό σύλλογο που μάλιστα έπαιζα κιόλας. Και είναι, έτσι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Και είναι σαν να είμαι στην Ελλάδα όταν... Ρε παιδιά, να πάμε να κάνουμε καμία... Όταν θα τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια, να κάνουμε μερικές εκπομπές από τη Φλόριντα. Ναι, αμέ. Εμμανουέλα, σε καθιστώ υπεύθυνη να μας κάνεις τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Αφού μας βλέπει η Φλόριντα, γιατί να μην πάμε να κάνουμε? Όταν με το καλό. Τέλεια. Έκλεισε και αυτή η συνεργασία. Μάλιστα. Έχω στο YouTube μου, στο κανάλι μου στο YouTube βίντεο που κάναμε διαδικτυακή συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριντας, ναι, τον πρόεδρο και τον πρώην πρόεδρο και κάποια μέλη, και γιατί θέλω να στείλουν τα χρόνια τους πολλά στους Έλληνες, επειδή δεν γιορτάσανε εδώ την παρέλαση. Κάνουν παρέλαση 22 Μαρτίου, την ακυρώσανε λόγω του κορονοϊού, είπανε το... Τραγουδήσαμε τον Εθνικό Ύμνο και το Υπερμάχο Στρατηγό, γιατί είναι διπλή εορτή. Ναι. Και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό που οι Έλληνες εδώ πόσο πολύ αγαπάνε την Ελλάδα και το δείχνουν. Και πόσο ζωντανή την έχουν μέσα τους. Ναι. Επίσης να πω ότι έχω και κάποια μαθήματα ανεβάσει στο YouTube για όσους δωρεάν. Για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν το χρόνο στο σπίτι. Πες μου τώρα, αυτά τα μαθήματα τα οποία κάνεις και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι για αρχάριους? Δηλαδή εγώ τώρα αν πάρω μία κιθάρα και κάτσω να σε παρακολουθήσω, θα μπορέσω να μάθω να παίζω? Ναι. Αλήθεια? Ναι, το έχω κάνει... Δεν απευθύνεσαι μόνο σε επαγγελματίες μουσικούς λοιπόν που θέλουν λίγο να το εξελίξουν? Όχι, είναι μόνο για αρχάριους. Τέλειο. Τώρα. Έχω ξεκινήσει για αρχάριους γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να μάθει η κιθάρα και μου στείλανε και πολλοί μηνύματα. Μου λένε τώρα που είμαστε σε καραντίνα να κάνουμε μάθημα μέσω ίντερνετ. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα να ανεβάσω βίντεο για αρχάριους, όσο πιο απλά γίνεται και όσο πιο γρήγορα.
Για να μάθει ο κόσμος, γιατί η γνώση είναι άπειρη βέβαια, δηλαδή άμα θέλουμε να εμβαθύνουμε υπάρχει πάρα πολύ, αλλά όσο πιο γρήγορα θα μπορέσω να συμπτύξω τη γνώση και να βοηθήσω και κάποιο κόσμο, και τα μηνύματα που έχω λάβει είναι πολύ όμορφα. Μπράβο, έχουν βρε Μανουέλα. Έχουν εξαρτάξει τη κιθάρα τους και έχουν ξεκινήσει να παίζουν, γιατί εγώ ξέρω ότι η μουσική έχει πάρα πολλά ωφέλη. Καταρχάς είναι ψυχοθεραπεία, δεν το συζητάμε καθόλου. Γι' αυτό και τώρα που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούμε μουσική, είτε να γράφουν μουσική ή μουσική με ομικρον γιώτα. Όλη η μουσική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, και να που η μουσική τελικά ενώνει και τους ανθρώπους. Ναι, ενώνει τους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επηρεάζει βέβαια και τη λειτουργία του νοσηπητικού, να πω και αυτό. Ναι. Γιατί πρέπει να το νοσηπητικό μας να το προσέχουμε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Και την ψυχολογία μας, όπως είπα και στην αρχή, να γελάμε πάντα, να μην το βάζουμε κάτω, γιατί είμαστε έτσι δυνατός λαός οι Έλληνες. Είμαστε πολύ δυνατοί και περνάμε όλες τις δυσκολίες. Και δυστυχώς οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά πιστεύω μετά την κάθε μπόρα βγαίνει και ο ήλιος. Οπότε... Να δούμε τώρα, εμείς εδώ περιμένουμε και όλοι, δηλαδή όλος ο πλανήτης περιμένει πώς και πώς αυτόν τον ήλιο, να φύγουμε από την καραντίνα, να φύγουμε από την απειλή του κορονοϊού και να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Ναι, χάρηκα και πολύ που και καλλιτέχνες από τα Χανιά, μετά που έπαιξε στο βίντεο, ανεβάζουν τραγούδια με τον κορονοϊό, ναι. Χάρηκα πολύ. Και μ' αρέσουν κιόλας. Και περιμένουμε κι άλλα. Να ξέρεις, πολλοί συνάδελφοί σου και πολύ αγαπημένοι σου συνάδελφοι εδώ στα Χανιά ετοιμάζουν τα δικά τους βίντεο, τα οποία θα προβάλλουμε τις επόμενες ημέρες. Και εγώ ανυπομονώ να τα δω και τα περιμένω με πολύ αγάπη. Ευτυχώς υπάρχουν παντού καλή μουσική και στα Χανιά έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς. Πάρα πολύ, πάρα πολύ εξαιρετικούς. Καλή μουσικούς έχουμε. Και μου λείπουν και όλοι, και εσείς μου λείπετε. Θα σε ρωτούσα τώρα αν σου λείπουμε καθόλου, αν σου λείπουν τα Χανιά. Μου λείπουν πολύ, φυσικά. Δεν γίνεται να μου λείψουν. Όπως είπα, βέβαια, εδώ υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Υπάρχουν Έλληνες που μπορώ να επικοινωνήσω, να μιλήσω και να αισθανθώ σαν άμεση στην Ελλάδα. Γιατί εδώ μισή ώρα είναι και το χωριό Tarpon Springs, που είναι μόνο Έλληνες. Φυσικά και αυτοί τώρα βέβαια έχουν κλείσει όλα τα εστιατόρια και δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση. Εμμανουέλα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω και τρέχουν οι τίτλοι από κάτω που σημαίνει ότι σιγά σιγά κλείνουμε. Έχεις εκεί κοντά την κιθάρα σου να μας παίξει ένα ωραίο ρεφρενάκι να μας κλείσει εσύ? Και αν δεν την έχεις, ξέρεις τι, δεν σηκώνεσαι να πας να φέρεις την κιθάρα σου? Ναι, την έχω. Τέλεια, για πάμε. Έτσι, ζωντανά όπως είμαστε τώρα, απευθείας από Φλόριντα, θα κάνουμε εδώ, να το κορίτσι. Τι θα μας πεις, πες μας κάτι, να κλείσουμε αισιόδοξα, κάτι χαρούμενο. Θα σας πω ένα τραγούδι που έχω γράψει στίχους και μουσική και θα το σκέφτομαι να το κυκλοφορήσω πρώτο. Θα δω τώρα άμα γίνεται, με κάποιο τρόπο τα έσοδα να τα διαθέσω κάπως. Δεν ξέρω. Οπότε είναι η πρώτη τηλεοπτική του προβολή, έτσι? Ναι, το έχω παίξει και στα live στο Facebook, βέβαια. Εντάξει, δεν πειράζει. Αφιερωμένο είναι η πρώτη τηλεοπτική. Για πάμε να το ακούσουμε. Ακού το τραγούδι αυτό να με θυμάσαι τις στιγμές που δεν θα είμαστε μαζί. Αν και η καρδιά μου ξέρει και γνωρίζει τη ζωή στα θέλω να χρειαστεί. Η ψυχή σου στέλνει κύματα πολλά. Η καρδιά μου ξέρει πάντα να αντιδρά. Ας τα όλα πίσω ακολούθανε πιστά. Το παραμύθι ζήσε σαν πρώτη σου φορά. Θα είμαστε εκεί μακριά από όλους και όλα. Σε πόλη μαγική θα ζούμε. Θα είμαι εκεί όταν όλα.
ξανά. Ίσως κάποια μέρα πετάξουμε μαζί τη ζωή στο δρόμο, κάποτε τον είχα βρει. Είσαι οδηγός μου μέσα στη νύχτια. Πώς θα τραγουδούσαμε τόσα τα καρδιά. Πάμε απ' τα μέρη που είναι τα παιδιά. Σαν άγγελοι τα στέκουνε στην άκρο θαλασσιά. Θα είμαστε εκεί μακριά από όλους και όλα. Σε πόλη μαγική θα ζούμε όνειρο πολλά. Να είσαι το άστρο μου πάνω το κάστρο μου. Να είσαι εκεί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Πιάσε το χέρι μου, πάμε στα στέρι μου. Καταπληκτικό. Αχ, βρε Εμμανουέλα, αχ, βρε Εμμανουέλα, μας κάνεις τώρα και ερωτευόμαστε και ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε και νομίζω ότι το χρειαζόμασταν όσο τίποτα αυτό το μουσικό διάλειμμα και θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω και για το χρόνο σου και για το ταλέντο σου και για την αισιοδοξία που έχεις και την εκπέμπεις και σε εμάς. Και εμείς ευχαριστούμε και πιστεύω είναι έτσι πολύ σημαντικό που ο κόσμος βλέπει εσένα που είσαι μια καλή παρουσίαστρα και καλή δημοσιογράφος αυτή την περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά και εσύ να προσέχεις, να συνεχίσεις να μένεις στο σπίτι, να εξακολουθείς να απολαμβάνεις από το σπίτι το καλοκαίρι στην Φλόριντα και με το καλό να τα πούμε από κοντά. Ναι, και θα τα λέμε για το ίντερνετ φυσικά, τώρα. Που φυσικά. Έχουμε, ναι, φιλιά πολλά σε όλους, σε όλη την Κρήτη. Την αγάπη μας σου στέλνουμε. Και πολλά να φιλιά. Υγεία, άφθονη, χαμόγελα στα χείλη, είναι αυτό που εύχομαι. Για σας, καλή μου φίλη. Ορίστε, και με μαντινάδα, τι άλλο θέλουμε από την Εμμανουέλα. Κορίτσι μου, γλυκό, σε ευχαριστώ. Πολλά, πολλά φιλιά, την αγάπη μας στέλνουμε. Καλή σου μέρα, αφού είναι πρωί ακόμα στην Νέα Φλόριντα. Καλό απόγευμα θα ευχηθώ σε εσάς. Να απολαμβάνετε τις ημέρες στο σπίτι. Σας επιτρέπετε να βγείτε για ένα σύντομο περίπατο, με ή χωρίς το κατοικίδιό σας, τα ψώνια σας και γρήγορα ξανά στο σπίτι. Μεγάλωσαν οι μέρες και μην απογοητεύεστε ότι είμαστε κλεισμένοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τις απολαύσουμε και να τις ευχαριστηθούμε και να τις περάσουμε με φίλους και με όλους αυτούς που αγαπάμε. Μέχρι τότε όμως μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση.